φίλε, ναι, ναι, τώρα φτάσαμε. Όχι, 2-3 μέρες θα μείνουμε μόνο. Εννοείται, θα μαζευτούμε. Πάρε σε κανένα τηλέφωνο, θα στείλω κι εγώ κανένα μήνυμα. Εντάξει. Έλα, έλα, τα λέμε. Άλλη φορά όμως θα βοηθήσουν κι άλλοι. Δεν μπορεί μόνο εμείς. Το σχολείο και τα φροντιστήρια. Κάλυψουν σήμερα. Ναι, τίποτα δεν είναι σήμερα. Αυτό κάνουμε σήμερα. Και σημαντική δουλειά και θα το παρνήσουμε, εντάξει. Εύα, όλα εντάξει. Ναι, εντάξει. Σίγουρα. Ευχαριστούμε πάντως που το κανόνισες. Ναι, και εγώ πίστευα δεν θα μαζευτούμε. Είναι πολύ βαρύ αυτή η βραδιά. Πάντα εκείνος το κανόνισε. Ναι, αυτός μας τράβηξε εδώ. Είχε τρέλα με τις φωτιές, τα αστέρια. Παιδιά, πάμε το αγαπημένο μας. Ποιο πάμε. Ναι. Από την πόρτα σαν θα έρθω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στενό χαμογέλο σου. Μια καλημέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ, ίσως με ξαναδείς μονάχα στον ήρω σου. Γιατί, παιδιά, κάποιες φορές τον βλέπω στον ύπνο μου. Κι εγώ, άλλο κάτι σαν να μου λέει. Αυτό το παιδί. Πάντα μίλαγε σαν μεγάλη. Ναι. Ήταν πάρα πολύ συχνός. Θυμάμαι, πάντα με συμβούλευε. Κάτι σαν μεγάλος αδερφός. Φεύγω ψηλά για το βουνό κι ύστερα πέφτω στο κενό και ταλαντεύω μέσα βάθη και στα ύψη και του αλάμου στη γη μια ανυπόταχτη σιωπή θα πιάνει υπότι ελπίδα που έχεις κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα της τα παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με αύρες περινεί Εβά. Η καθάρια ζωντανή Εβά. Που κάνει αγερμένα φύλλα να θρωρίζουν. Τι έχεις? Τι να έχω? Τι μπορεί να έχω? Μαζευτήκαμε και φέτος όπως κάθε χρόνο, αλλά τι να λέει. Τίποτα δεν είναι το ίδιο. Καλύτερα να μην βρισκόμαστε. Ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας ήταν η ψυχή της παρέας. Και χωρίς τον Οδυσσέα δεν υπάρχει παρέα. Λείπει. Σε όλους λείπει. Απλώς οι υπόλοιποι προσποιούνται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Προσπαθούμε όμως. Προσπαθούμε όλοι μαζί να μην ξεπεράσουμε. Αλλά μάται.
γιατί έχουν αργήσει τα παιδιά. Πού είναι? Όντως λείπουν πάρα πολύ ώρα. Τι έπαθα? Α, ήρθε και ο Θάνος. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, ρε Θάνος. Ήρθε τελικά. Έπρεπε. Το ένα τραγουδάκι. Να πούμε, ναι, καλά. Η μέρα φεύγει, ποιος την κλέβει, ήξερα μα ξέχασα. Ναι, όσοι δουλεύουν κι όσοι παιδέψαν, τα λερωμένα πέταξαν. Και εσύ από σπερίτη μου, το δειλινού ταιριάζεις. Αδειόλα είναι τα μάτια σου και μη τα κατεβάζεις. Κοίτα. Αυτή τη φωτογραφία την τραβήξαμε λίγες μέρες πριν πεθάνει. Ναι, το θυμάμαι. Ήμασταν ακριβώς σε αυτό το πέρα το σημείο όταν έκανε εκείνη την παράξενη ευχή. Να πάρει το κάθε μαλλιάδι. Ακόμα να πραγματοποιηθεί. Γι' αυτό που μας μιλούσε συνέχεια όμως ήταν για τα αστέρια. Ναι. Μάσε. Μας μιλούσε για τις ιστορίες, τους μύθους τους. Είχε τρέλα με τα αστέρια. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Πώς τέτοια ώρα είναι? Χαζεύουμε τα αστέρια. Α, ωραίο το ταξίδι στον ουρανό. Καθίστε. Κάθισε λιγάκι. Και που λέτε, ο άνθρωπος πάντα ταξίδευε με οδηγό τα αστέρια. Άλλος τραβούσε στο βορρά με οδηγό τον πολικό αστέρα. Το αστέρι του βοριά. Άλλος τραβούσε προς τον νότο με οδηγό τον Αλταΐρ είτε τον Αντάρι, το αστέρι του Σκορπιού. Άλλος τραβούσε προς την Ανατολή με οδηγό την Ανδρομέδα. Εύα, θυμάσαι την ιστορία της Ανδρομέδας. Την κόρη του Κηφαία και της Κασιόπης. Α, ωραία. Θέλανε να τη θυσιάσουν, να εξηλαιώσουν τον Ποσειδώνα για να σώσουν τον τόπο τους. Και για καλή της τύχη, όταν πλησίαζε το κήτος, όπως ήταν αλυσοδεμένη η Ανδρομέδα, περνούσε από εκεί ο Περσέας. Κόβει το κεφάλι του κήτους και μέσα από το κεφάλι του κήτους ξεπετάγεται ο Πίγασος. Το φτερωτό άλογο. Πολύ ωραία. Πηδάνε πάνω η Ανδρομέδα μπροστά, πίσω ο Περσέας και φεύγουν ψηλά και ταξιδεύουν στον ουρανό και συνεχίζουν να ταξιδεύουν. Ξέρετε, είχαμε κι εμείς ένα φίλο που μας μιλούσε για τα αστέρια και κατέληγε σε αυτό που είπατε, ότι όλα ταξιδεύουν και πάνε. Και ποτέ δεν χάνονται.